Άφθονο και καλής ποιότητας νερό τροφοδοτείται εδώ και περίπου 20 ημέρες ο οικισμός του νεοχωρίου στο Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επίλυσης του προβλήματος της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυο ίδρυυσης του οικισμού, υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου σε μια γεώτρηση της περιοχής και οι αναλύσεις έδειξαν υψηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό. Ο κ. Πάχτας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, τόνισε ότι σχετικά με την ποσότητα του αρσενικού που ανιχνεύθηκε στο νερό του νεοχωρίου στις πρόσφατες μετρήσεις, οι τιμές που εντοπίστηκαν και ήταν πάνω από τη σημερινή παραμετρική τιμή των 10 μιλιγκράμμα ανά λίτρο, κυμαίνονται μεταξύ 11 και 28 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Η ποσότητα αυτή σε καμία περίπτωση δεν δύναται να χαρακτηριστεί θανατηφόρα, τοξική ή δηλητηριώδης, όπως δυστυχώς κάποιοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν, αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση του κυρίου Πάχτα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η περιεκτικότητα σε όποια βαρέα μέταλλα οφείλεται σε γηγενή στοιχεία του εδάφους, είναι τμήμα της φύσης και δεν πρέπει να συγχέεται με ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η παλαιά γεώτρηση, στην οποία παρουσιάστηκε αυξημένη συγκέντρωση αρσενικού, δεν συνδέεται με κανένα τρόπο, ούτε χωροταξικά, ούτε γεωχημικά, είτε με τις ερευνητικές εργασίες, είτε με τις εργασίες των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Το νερό προέρχεται από γεώτρηση και όχι από επιφανειακά νερά, ώστε να βαρύνεται από ανθρωπογενείς δράσεις, διευκρινίζεται στην ίδια ανακοίνωση. Ο κ. Πάχτας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας των κατοίκων και σημείωσε ότι η Δημοτική Αρχή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της ποσότητας και ποιότητας του πόσιμου νερού, όπως το έκανε με υπεύθυνο τρόπο μέχρι σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράφτηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού στην τοπική κοινότητα νεοχωρίου, αρχικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Παράλληλα, σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ, ο Δήμος σχεδίασε και δρομολογεί την ανόρυξη δύο νέων υδρογεωτρήσεων 80 με 100 μέτρων με στόχο τη διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθήκων που επικρατούν στην προσχωματική λεκάνη του ποταμού Χαβρία. Στην περίπτωση που οι υδρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές, οι γεωτρήσεις θα αξιοποιηθούν παραγωγικά για τη μακροχρόνια επίλυση των υδρευτικών αναγκών του οικισμού. Εξάλλου, ο Δήμαρχος σημείωσε ότι αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα πολύ καλύτερα.